Και σε μια προσπάθεια τα τελευταία χρόνια, μέσα από το ρεπορτάζ, έχει βγάλει μια καταπληκτική έκδοση με συνάδελφό του, «Η Ελλάδα της κρίσης μέσα από 100 φωτογραφίες». Και δεν το κάνουμε για να προβάλλουμε μόνο αυτό το πολύ καλό έργο του Μιχάλη, το κάνουμε γιατί μέσα από τις φωτογραφίες, μέσα από αυτά το ντοκιμαντέρ, φωτογραφικό ντοκιμαντέρ είναι, μπορούμε να καταλάβουμε και λίγο πού φτάσαμε, πού έφτασε η Ελλάδα. Σε βρίσκουμε καταρχάς, Μιχάλη, στο Σύνταγμα, ένα χώρο που ένα μέρος του φωτογραφικού υλικού το έχεις από εκεί, έτσι. Καλημέρα, θέλω να ευχαριστήσω για τα καλά σου λόγια. Ειλικρινώς, δεν έχω συνηθίσει να είμαι καλεσμένος σε εκπομπή, γιατί όπως προείπες και εσύ, εγώ ρεπόρτερ είμαι και προσπαθώ να καλύψω τους πολίτες που έχουν ανάγκη και τα θέματα τα οποία τρέχουν. Αλλά λόγω της συγκυρίας και εμείς μπήκαμε σε μια διαδικασία για να καταγράψουμε την κρίση και τα παρελκόμενά της μέσα από το ρεπορτάζ, μέσα από φωτογραφίες και πίσω από την εικόνα την μεγάλη, εκείνη την φανταχτερή που συνήθως προβάλλεται γιατί αυτή είναι η εικόνα. Αλλά είδαμε τη συνέχεια των προβλημάτων που δημιούργησε η οικονομική κρίση από το 2010 μέχρι το 2013. Εδώ στο Σύνταγμα πραγματικά συναντήσαμε μετά από πορείες ιδιαίτερα πολύ σκληρές εικόνες, εικόνες βέβαια που δυστυχώς έχουν γίνει για όλους μας οικίες. Αντικειμενικά όλοι έχουμε δει τι προβλήματα αντιμετωπίζουν μεγάλες κοινωνικές ομάδες και όλοι ευελπιστούμε βέβαια αυτό να ξεπεραστεί, είναι ευχή όλων μας. Και μακάρι όλες οι πολιτικές δυνάμεις, γιατί έχουμε ανάγκη τη σύμπραξή τους, να βοηθήσουν προς εκεί. Αυτό που κάναμε εμείς ήταν να καταγράψουμε, να αποτυπώσουμε στιγμές της οικονομικής κρίσης. Και εμείς, Μιχάλη, όσο ώρα μας μιλάς, είδαμε ένα μικρό βέβαια τμήμα. Όποιος θέλει να το προμηθευτεί θα το κάνει με διαφορετικό τρόπο. Μην προβάλλουμε και όλο το έργο τώρα από εδώ. Αλλά είδαμε ένα μικρό τμήμα των φωτογραφιών και καταλάβαμε, είδαμε αστέγους, είδαμε φωτιές από μολότοφ. Είναι η αποτύπωση της στιγμής, Σπύρο, που βλέπουμε συνήθως μεγάλη εικόνα, αυτό είναι η μικρή εικόνα. Είναι η αποτύπωση της στιγμής. Είναι άνθρωποι άστεγοι. Άνθρωποι που ψάχνουν μέσα στη σκουπίδια και να φάνε. Είναι απεργοί, είναι διαδηλώσεις, επεισόδια. Είναι όλα όσα στιγμάτισαν το κοινωνικό μας γίγνεσθε τα τελευταία τρία χρόνια. Μέσα από απλές φωτογραφίες, δεν είμαστε επαγγελματίες. Ήταν κάτι το οποίο ξεκινήσαμε εν είδη αρχείου. Τόσο εγώ όσο και ο συνάδελφος με τον οποίο έχω συνεργαστεί είναι ο Γιάννης ο Κέμμος, ένας αξιόλογος άνθρωπος που είναι και αυτός στο πεζοδρόμιο όλη μέρα. Να σε ρωτήσω... Και μας έδωσε την δυνατότητα να το. Ναι. Να σε ρωτήσω κάτι, Μιχάλη. Η τελευταία φωτογραφία που τράβηξες για αυτό το λεύκομα πότε είναι, χρονικά? Χρονικά είναι στην ΕΡΤ. Είναι η περίοδος του κλεισίματος της ΕΡΤ. Εγώ σε ρωτάω, γιατί υποτίθεται πως έχουμε μπει σε μια φάση έτσι σταθεροποίησης και ελπίζουμε το 2014 πως θα είναι και καλύτερα τα πράγματα. Αυτές τις εικόνες από την αρχή της κρίσης συνεχίζεις ή να τις βλέπεις? Η αλήθεια είναι πως περιμένουμε να δούμε στην πράξη αυτές τις ελπίδες που έχουμε όλοι στην πραγματικότητα, στο δρόμο. Δυστυχώς αυτές οι εικόνες όσο περνάει το διάστημα συνεχίζουμε να τις βλέπουμε σε μεγαλύτερο βαθμό. Αυτή είναι μια αντικειμενική αλήθεια τουλάχιστον από εμάς όπως το εκλαμβάνουμε έξω, ότι ο κόσμος θέλει, πραγματικά ψάχνει μια ακτίδα φωτός. Θέλει από κάπου να πιαστεί, ζητάει την ελπίδα και πραγματικά πιστεύει όσα οι πολιτικοί που θέλουν να του πούν και να του μεταδώσουν, αλλά μέχρι να το ζήσει αυτό στο πετσί του δεν αλλάζει εικόνα, δυστυχώς. Εγώ θα έλεγα πως... Μακάρι να αλλάξει το 2014, να είναι ένα έτος κλειδί ανάπτυξης. Πραγματικά όλοι το θέλουμε. Όλοι θέλουμε να δούμε ανθρώπους άνεργους να βρουν δουλειά. Όλοι θέλουμε να μην έχουμε νοικοκυριά. Βλέπουμε το τελευταίο διάστημα και άκουσα και την κουβέντα σας να έχουν ηλεκτρικό ρεύμα. Είναι αδιανόητο να υπάρχουν οικογένειες, να πεθαίνουν παιδιά που δεν έχουν ρεύμα. Όλοι θέλουμε να τα δούμε. Μακάρι να γίνει αυτό. Ταυτονόητα συζητάμε, Μιχάλη. Αυτό που κάναμε εμείς ήταν μια ιστορική αποτύπωση, αν μου επιτρέπετε, αυτών που βιώσαμε στην αρχή της οργής. Στη συνέχεια πώς αυτό έκατσε και βλέπουμε πλέον τα αποτελέσματα της κρίσης. Έκατσε όλη η οργή, οι φωνές της αρχής και πλέον υπάρχει μια βουβαμάρα, μια παγωμάρα. Αυτό καταγράψαμε. Θέλω να ευχαριστήσω τον Λεωνίδα Στεργίου για τη δυνατότητα που μας έδωσε να κάνουμε αυτή την προσπάθεια πράξη, να υλοποιήσουμε αυτό το σχέδιο που ξεκίνησε ως κουβέντα πρώτα. Το βιβλίο είναι έτοιμο, υπάρχει διαθέσιμο τόσο στο site του Λεωνίδα, το stergiushop.com, όσο και στο Amazon. Σε λίγες μέρες θα είναι και στις βιβλιοθήκες, στα βιβλιοπωλεία. Ελπίζουμε να γεμίσει τη βιβλιοθήκη όσο τον αγοράσουμε. Και είναι καλό. Να το πάρουν ιστορικό αρχείο. Έτσι, αυτή είναι η προσπάθεια. Είναι καλό.
Γιατί όσο και αν ακούγεται αντιφατικά τώρα, γιατί ξέρεις, πλησιάζουν Χριστούγεννα, γιορτές, αλλάζει το κλίμα. Είναι καλό όμως, γιατί καταγράφεις φωτογραφικά τη σύγχρονη ιστορία της Ελλάδας. Ευχαριστούμε πολύ, Μιχάλη. Ειλικρινά, Σπύρο, εύχομαι μια τελευταία κουβέντα. Αυτό το βιβλίο που βγαίνει τώρα να είναι το τελευταίο και του χρόνου να έχουμε άλλες εικόνες καλύτερες, γιατί όλοι το έχουμε ανάγκη. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Πριν μας πεις το ρεπορτάζ σου για τους πληστηριασμούς, έχει. Νιωθέτα